Για να δούμε τώρα τι λέει η ελληνική πλευρά για όλα αυτά. Ο Σπύρος Μουρελάτος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Σπύρο. Στην Αθήνα επικρατεί έντονος προβληματισμός, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, γίνονται στην περίμετρο των βορείων συνόρων. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη αυτή την πολύ ζωηρή συζήτηση και χθες και σήμερα, επισημαίνοντας στους Ευρωπαίους συνομιλητές του ότι είναι προς το συμφέρον και της Ευρώπης να υπάρχει ευστάθεια στα Βαλκάνια. Είναι και προς το συμφέρον της Ελλάδος να αντιμετωπίζει αυτές τις χώρες υπό το ευρωπαϊκό κέλυφος. Σε κάθε περίπτωση, Νίκη, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις νέες συντεταγμένες που εδώ τέθηκαν σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και δεν αποκλείεται, όπως μας πληροφορούν, η Αθήνα τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, να δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της γεφύρωσης των αντικρουόμενων απόψεων. Το τελευταίο που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αστάθεια στα βόρεια σύνορα της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Μουρελάτος από τις Βρυξέλλες.